πλέον ορατός ο κίνδυνος αναστολής λειτουργίας των βασικών κλινικών. Χειρουργική, ορθοπαιδική, νεευτική, γυναικολογική και ουρολογική. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Από τους δύο αναισθησιολόγους που έχουμε, ο ένας είναι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εφημερεύσει λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας και οι άλλοι αναισθησιολόγους που έχουμε και αυτή είναι σε μακροχρόνια αναρωτική άδεια. Υπάρχει μία αναισθησιολόγος ακόμα που είναι με μετακίνηση από το Αγρίνιο, από τα τέλη του Αγρίνιου, η οποία μετακινείται εδώ και 6 μήνες. Το Σεπτέμβριο τελειώνει το εξάμεινο, οπότε μάλλον δεν θα ξανάρθει στο νοσολόγιο. Όταν μιλάμε για το νοσοκομείο Μεσολογγίου και την αναγκαιότητα της ύπαρξής του, πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι εξυπηρετεί μια περιοχή από την ορεινή ναυπακτία μέχρι το Μύτικα και ένα πληθυσμό γύρω στους 80.000. Το καλοκαίρι είναι βέβαια πολύ περισσότεροι λόγω τουρισμού. Το 2021, εν μέσω πανδημίας και αναστολής των τακτικών χειρουργείων, για πολλούς μήνες διενεργήθηκαν στο νοσοκομείο Μεσολογγίου περίπου στα 900 χειρουργεία. Στα επίγοντα του νοσοκομείου μας προσήλθαν στο χειρουργικό τομέα 3.891 ασθενείς, στο ορθοπαιδικό 2.918 και στο παθολογικό και καρδιολογικό 5.032, ένα σύνολο 11.841 άνθρωποι και εξυπηρετήθηκαν στο νοσοκομείο μας. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι άμεσες και μόνιμες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. Και πιο συγκεκριμένα ζητάμε 2 νοσηλόγους, 3 χειρουργούς και έναν παιδίατρο για να μπορέσει το νοσοκομείο να λειτουργήσει και να εφημερεύσει στοιχειοδός και με ασφάλεια. Όσον αφορά το νοσηλευτικό τομέα, χρειαζόμαστε για να καλυφθούν τα κενά 15 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό και 10 βοηθητικό προσωπικό για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν. Και επίσης να επιστρέψουν οι συνάδελφοι που είναι σε αναστολή λόγω εμβολιασμού. Θα σας πω δύο λόγια τώρα για το νοσοκομείο Αγρινίου, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Σωματείου, τον Βασίλη Καραγιώργο, ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα λόγω προβλήματος υγείας. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Αγρινίου έχει ζητηθεί από το Φεβρουάριο 27 νοσηλευτές και 7 ΥΕ βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό για να λειτουργήσουν τα υπάρχοντα τμήματα. Αυτές οι προσλήψεις αφορούν επικουρικό προσωπικό και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Υπουργείο Εσωτερικών για να πάρουν έγκριση. Βέβαια, αναμένεται η μεγάλη προκήρυξη των 4.000 μονίμων προσωπικού, νοσηλευτικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Αγρινίου βρίσκονται σε αναστολή 20 νοσηλευτές και 15 λοιπού προσωπικό. Όπως είπε ο κύριος Αραβανής πριν, τα ΣΟΧ, οι συνάδελφοι που είναι με συμβάσεις, πήραν παράταση μέχρι 39 και το επικουρικό προσωπικό μέχρι τις 31-12 αυτού του έτους. Ζητάμε να μονιμοποιηθεί ο κόσμος και να... Λοιπόν,